Γεια σας φίλες και φίλοι του Indemnity και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη λίγο ζόρικα όσον αφορά το καιρό. Την ώρα που γράφω αυτό το βίντεο χτυπάει ο τυφών ξενοφών. Και τι καλύτερο πράγμα να κάνεις όταν ένας τυφώνας είναι απ' έξω. Κυκλώνας τέλος πάντων, τυφώνας. Από να κάτσεις μέσα και να παίξεις παιχνίδια και ο Οκτώβρης είναι γεμάτος με πολύ σημαντικές κυκλοφορίες. Οπότε μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα παιχνίδια του μηνός Οκτωβρίου. Forza Horizon 4, κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο για Xbox One, Xbox One X και για υπολογιστές. Άμα το αγοράσεις το ένα, το παίρνεις και για το άλλη πλατφόρμα, το κλασικό που κάνει η Microsoft τα τελευταία χρόνια με τις δικές κυκλοφορίες. Φέτος το Forza Horizon 4 διαδραματίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, δίνει πολύ μεγαλύτερη βάση στο κομμάτι του multiplayer και στην διάδραση μεταξύ των παιχτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά στα αυτοκίνητα, στα μοντέλα των αυτοκίνητων, στο μοντέλα των δρόμων, στον καιρό. Βρετανία, βροχές και καταιγίδες και τέτοια, όπως είναι και τώρα. Υπάρχει και demo που μπορείτε να κατεβάσετε να δείτε στον υπολογιστή και στο Xbox One. Τα γραφικά του είναι εξαιρετικά. Στο Xbox One X μάλιστα θα παίζει και 4K 30fps ή 1080p 60fps, νομίζω κάπως έτσι θα πηγαίνει. Στο PC μπορεί να το παίξεις όσο θες, ανάλογα στο hardware που έχεις. Είναι κλασικό arcade παιχνίδι, το προτιμώ περισσότερο από τη σειρά Forza Motorsport γιατί είναι πιο arcade, πιο fan του play και του drive. Απλά φέτος πολλοίς κόσμος έχει έτσι λιγάκι κάπως κακό μουτσουνιάσει, τέλος πάντων, κακό μουτσουνιάσει, κυρίως γιατί έχει πολύ έμφαση στο κομμάτι του multiplayer, αλλά μικρό το κακό, έχει πολύ υλικό μέσα, πολύ content, θα πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να τρέσεις, να κάνεις αγώνες, να μαζεύεις αυτοκίνητα τα λεφτά, όλα αυτά θα χάσεις, όλα αυτά έχουν στο Forza Horizon. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας του Οκτώβρη και κυκλοφορεί ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο γουστάρουμε πολύ εμείς οι Έλληνες, γιατί αυτό, μετά το NBA 2K19 που έχει εξόφλητο τον Αντετοκούμπο, αυτό βασίζεται όλη του ιστορία και το background του στην ελληνική ιστορία, αρχαιοελληνική ιστορία και την ελληνική μυθολογία. Μιλάμε για το Assassin's Creed Odyssey. Είχα την ευκαιρία να παίξω πρόσφατα σε ένα launch event που έκανε η Ubisoft εδώ πέρα στην Ελλάδα και υπάρχει βίντεο στο κανάλι στο YouTube της πρώτης ώρας. Δύο πρωταγωνιστές, μπορείτε να παίξετε είτε με τον Αλέξιο είτε με την Κασάνδρα, τους οποίους μάλιστα τους δύο αυτούς πρωταγωνιστές, τους οποίους που ενσαρκώνουν και κάνουν το voice acting, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε μια πολύ εκτενέστατη συνέντευξη που κράτησε κάνα 40 λεπτό. Και ήμουν παρόν και εγώ και ο Μάνος ο Βέζος. Μας είπαν πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ ωραίοι τύποι και οι δύο. Ευχαριστηθήκανε το Assassin's Creed. Εγώ μετά το gameplay που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα και μετά, ειδικά μετά τη συνέντευξη, ξανά πιάσα το Origins για να θυμηθώ τους μηχανισμούς και να είμαι έτοιμος μόλις κυκλοφορήσει το Odyssey, το οποίο φαίνεται τεράστιο και μάλιστα αξίζει, είναι ένας ακόμα λόγος που αξίζει να ασχοληθείτε μαζί του και να πάτε να το πάρετε, είναι το γεγονός ότι θα είναι το τελευταίο για τα επόμενα δύο χρόνια, γιατί του χρόνου ο Ubisoft είχε ανακοινώσει ότι δεν θα βγάλει Assassin's Creed, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2020 για να ξαναδούμε Assassin's Creed. Μια χαρά επιλογή να είναι το παιχνίδι που θα κάνει το break για τη Ubisoft, το ελληνικό Assassin's Creed. Δεν είναι ελληνικό, αλλά βασίζεται στην Ελλάδα και έχουν κάνει και πολλά πράγματα και με την Ελλάδα, όπως πληρώσαν ελληνική χοροδία στη Μεσολόγγη για τη μουσική του παιχνιδιού, κάνανε γυρίσματα για το τρέιλερ στην Ελλάδα, πήραν Έλληνες τυπιούς, ωραία πραγματάκια. Assassin's Creed Odyssey, με τους δύο πρωταγωνιστές να είναι εγγόνια του Λεωνίδα, του βασιλιά της Σπάρτης. Τι άλλο. Η Nintendo μας έχει συνηθίσει κάθε φορά που βγάζει μια καινούργια κονσόλα να βγάζει στάνταρ μια σειρά παιχνιδιών που βγαίνουν τα αντίστοιχα σε όλες τις κονσόλες. Έτσι και με το Switch έρχεται η ώρα να βγει ένα Mario Party παιχνίδι. Το Super Mario Party για το Nintendo Switch είναι μια συλλογή από mini games τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να παίζουν μέχρι 4 παίχτες αντίπαλοι μεταξύ τους ή σε ομάδες με τα Joy-Con, διάφορα mini games και να περνάνε καλά. Είναι από τα αυτά παιχνίδια που αν είχα Switch. Που δεν έχω. Αν είχα το παιχνίδι που δεν έχει βγει ακόμα, άρα δεν το έχω, και αν ήταν και μαντό εδώ που δεν είναι εδώ, τέλος πάντων, θα πέρναγαμε τη μαντό και το παιχνίδι και το Switch εξαιρετικά, γιατί θα γελάγαμε πάρα πολύ με όλες αυτές τις χαζομάδες που πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις μέσα στα mini games που βάζει η Nintendo σε αυτά τα παιχνίδια της σειράς Mario Party. Αν έχετε τέτοια διάθεση και την κατάλληλη παρέα, νομίζω αξίζει να ασχοληθείτε μαζί του, γιατί σκέψου δεν χρειάζεται να είσαι και στο σπίτι, το παίρνεις και παντού και τα παίζεις όπου και να είσαι.
ακόμα ένας Οκτώβριος, ακόμα ένα Call of Duty. Φέτος έχουμε το Black Ops 4, ο οποίο είναι η συνέχεια του 2 και του 3, αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία του είναι τοποθετείται ανάμεσα στο 2 και στο 3. Είναι το πρώτο Call of Duty το οποίο δεν έχει κλασικό campaign mode, έτσι. Και όχι ότι θα μας λείψει, γιατί εντάξει, θα μας λείψει, γιατί εγώ σε αυτά τα παιχνίδια μόνο το campaign έπαιζα. Εδώ πέρα δεν έχει καθόλου campaign, αλλά έχει μια σειρά από αποστολές για καθέναν από τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι για να πάρεις και να παίξεις στο multiplayer. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει 5-6 χαρακτήρες. Ουσιαστικά για κάθε έναν από αυτούς παίρνεις αυτόν και κάνεις τις αποστολές του στο single player για να τον έχεις έτοιμο, να τον έχεις μάσει όταν θα πας να παίξεις multiplayer. Έτσι, δεν υπάρχει campaign. Υπάρχουν 3 χάρτες με zombie. Έχει γίνει zombie παιχνίδι το Call of Duty. Αλλά μας αρέσανε τα zombie, πάντα μας αρέσανε να τα καθαρίζουμε και να τα σκοτώνουμε. Υπάρχουν περισσότεροι χάρτες σε DLC που θα είναι στο Season Pass όμως, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τους χάρτες ξεχωριστά και φωνάζει λίγο ο κόσμος. Και είναι το Call of Duty το οποίο λέει θα έχει ένα τύπου Battle Royale, είναι η νέα μόδα στα παιχνίδια, το Battle Royale όπου θα μπαίνουν όλοι μέσα μέχρι να μείνει ένας και να αναντηθεί νικητής. Κυκλοφορεί στα μέσα του μήνα για PS4, Xbox One και υπολογιστές στο νέο Call of Duty Black Ops 4. Έχουμε και ένα fighting game αυτό το μήνα, Soul Calibur X για PS4, Xbox One και υπολογιστές. Το έκτο μέρος της γνωστής σειράς από την Namco Bandai, το οποίο φέρνει καινούριους ήρωες, αρκετούς γνωστούς από τα προηγούμενα μέρη της σειράς, αλλά και καινούριους ήρωες. Φέρνει πολλές αναβαθμίσεις στο gameplay όσον αφορά κυρίως το κομμάτι της άμυνας, όπου μπορείς να βγάζεις άμυνες καλές, συγχρονισμένες άμυνες στις επιθέσεις του αντιπάλου και να μπορείς να χτυπήσεις πάρα πολύ γρήγορα, να αντεπιτεθείς πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το κλασική σειρά παιχνιδιών όπου οι ήρωες έχουν δύο σπαθιά ή σπαθί και ασπίδα, τέλος πάντων έχουν δύο αντικείμενα στα χέρια τους, ένα σε κάθε χέρι, και κάνουν με αυτά εντυπωσιακά χτυπήματα και εντυπωσιακές άμυνες. Και είναι από αυτά τα παιχνίδια που έχουν τα κορίτσια τα οποία πρωταγωνιστούν και είναι αρκετά ψιλοημίχυπνα για να παίρνουμε και λίγο μάτι την ώρα που τρώμε ή δίνουμε ξύλο. Soul Calibur 6 κυκλοφορεί και αυτό εκεί πέρα μετά τα μισά του μήνα. ...26 Οκτωβρίου. Τι είναι τότε? Ποιος γιορτάζει? Ποιος γιορτάζει? Εγώ γιορτάζω. 26 Οκτωβρίου, του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη μέρα. Μεγάλη χάρη του, θα έλεγε και η γιαγιά μου. 26 Οκτωβρίου, αλλά δεν είναι γι' αυτό μεγάλη μέρα. Προφορούμε δύο παιχνίδια. Δύο. Το ένα είναι παιχνιδάρα, το άλλο είναι παιχνιδάκι. Αλλά θα περάσουμε καλά και με αυτό. Πάμε να δούμε το παιχνιδάκι, να μιλήσουμε για την παιχνιδάρα. Το παιχνιδάκι δεν είναι άλλο από το NBA 2K Playgrounds 2. Είναι η συνέχεια του περσινού NBA Playgrounds. Και φέτος έχει την ονομασία 2K γιατί την έκδοση την κάνει η 2K Games, 2K Sports για την ακρίβεια. Την ανάδοση την κάνει η ίδια ομάδα με αυτή που είχε κάνει το περσινό Playgrounds, αλλά έχει βοηθήσει προφανώς στο κομμάτι ίσως του licensing η 2K. Έχει περισσότερους παίχτες στο παιχνίδι, περισσότερα γήπεδα, καινούρια game mode στο single player όπως και διαγωνισμό τριμπόντων, καινούρια mode στο multiplayer και φαίνεται να είναι αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς. Και τι είναι αυτό? Είναι από αυτά τα κλασικά παιχνίδια, κλασικά. Είναι τύπου NBA Jam όπου 2 εναντίον 2 παίζουν σε ένα σχετικά μικρό γήπεδο για το μέγεθος των παιχτών και μπορούν να κάνουν καρφώματα από το τρίποντο, να κάνουν τάπες με την μπάλα όταν έχει φτάσει στον ουρανό ψηλά, να βάζουν on fire και να καίγεται το στεφάνι, να σπάνε μπασκέτες και γενικότερα να περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτό το YouTube στα παιχνίδια. Η λογική είναι όπως πέρυσι, όπου παίζεις, ξεκλειδώνεις κάρτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε παίχτες και αναλόγως με τις κάρτες που έχεις ξεκλειδώσει και αυτό που σου έχει τύχει, εσύ παίρνεις αυτούς τους και μπορείς να τους βάλεις στις ομάδες και να προχωρήσεις στο campaign mode που έχει ή να παίξεις το multiplayer. NBA 2K Playgrounds 2 θα παίξουμε όταν θα έρθει η ώρα γιατί είναι μεγάλη ώρα και θα περάσουμε καλά όπως είχαμε περάσει και πέρυσι. Ό,τι κάνετε, κάνετε μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Και όχι γιατί γιορτάζω, γιατί κυκλοφορεί το Red Dead Redemption 2 μετά από πάρα πολλά χρόνια αναμονής. Τον κόσμο να φωνάζει, πού είναι το Red Dead Redemption, γιατί καταρχάς δεν έχει βγει remake το Red Dead Redemption, το πρώτο. Και έτσι αυτό συμφωνώ. Ακόμα κρατάω το δισκάκι του για το Xbox 360 και το βάζω στο Xbox One που και που για να το παίξω. Δεν έχει βγει καν στο PC. Τέλος πάντων βγαίνει Red Dead Redemption 2, μεγαλύτερο, πληρέστερο.
από ποτέ, με την ιστορία του να διαδραματίζεται ουσιαστικά να είναι prequel του Red Dead Redemption, η ιστορία του διαδραματίζεται πριν από την ιστορία του προηγούμενου Red Dead, με τον πρωταγωνιστή να είναι ένα κλασικός παράνομος στην Άγρια Δύση και να έχει μια τεράστια Άγρια Δύση να πάει παντού, να κάνει κυνήγι, να κάνει ληστείες, να τα βρει με κόσμο, να μην τα βρει με κόσμο, να κυνηγήσει σερίφηδες και τέλος πάντων πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό preview hands-on που έγραψε ο Παύλος Παπαπαύλου την προηγούμενη εβδομάδα στο intern.gr. Καθώς έχει την ευκαιρία να παίξει κανένα τρίωρο παρέα με δύο developers, μια ομάδα developers που ήρθαν στην Αθήνα για να κάνουν επίδειξη του παιχνιδιού και να παίξουν πολύ συγκεκριμένου κύκλου δημοσιογράφων, 2-3 ωρίτσες. Οπότε μην λέω εγώ πολλά. Άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Red Dead, διαβάστε το κείμενο του Παύλου. Αν δεν θέλετε, απλά πηγαίνετε να το χωράσετε. There is a huge world to explore, set across a range of America's heartland and frontier. From harsh mountain trails and dense forests to untamed swamplands and sweeping deserts, rugged livestock towns to modernizing cities and much more. All populated with a diverse cast of characters from turn-of-the-century life. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες κυκλοφορίες του μήνα. Κυκλοφορούν και άλλα παιχνίδια, όπως το Call of Cthulhu, το official video game, για το οποίο εγώ θα ενδιαφερθώ λίγο περισσότερο, γιατί μ' αρέσει ο κόσμος του HP Lovecraft, όπως το Just Dance 2019, το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο να σε βάζει να χορεύεις. Η βαφτιστήρα μου τρελαίνεται, η οποία έχει φτάσει πρώτη γυμνασίου και χορεύει ασταμάτητα. Όπως το WWE 2K19, πάλι με ξυλίκι και cuts και τέτοια. Ποτέ δεν, παρόλο που μου αρέσει το WWE και το cuts, δεν τα κατάφερα με αυτά τα παιχνίδια. Αλλά αυτά που σας είπα μέχρι τώρα ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια. Ούτως ή άλλως όλη τη λίστα μπορείτε να τη δείτε από κάτω και στο intern.gr. Αυτά από μένα, καλό σας μήνα, καλή εβδομάδα και να προσέχετε εκεί έξω. Μαζεύετε λεφτά. Κάντε μου κανένα δώρο του Αγίου Δημητρίου. Αντί για!